Οι υπεύθυνοι μας λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στους εκπαιδευτικούς, όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Καραγεωργόπουλος Δημήτρης, ο οποίος θα μας πει για τα προβλήματα που υπάρχουν τουλάχιστον στην καθαριότητα. Καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα. Είχαμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα κενά ή όχι στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Οι υπεύθυνοι μας λένε ότι δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά όμως εμείς εδώ βλέπουμε ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην καθαριότητα, όπως και κάθε χρόνο σχεδόν. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για τις σχολικές καθαρίστριες, οι οποίες εργάζονται κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς, θα έλεγα, εργασιακό. Τις θεωρούν εργολάβους, υπογράφουν κάθε χρόνο συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου, χωρίς να έχουν δικαιώματα, χωρίς να έχουν πραγματική ασφάλιση. Εκδίδεται μια υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους κάτω από τους οποίους θα απασχολούνται μέσα στα σχολεία και πολλές φορές όταν συμβαίνουν ατυχήματα ή όταν μένουν έγκυος, ας πούμε, κάποιες από αυτές τις γυναίκες, δεν μπορούν να έχουν τις πρόνοιες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα δεν έχει εκδοθεί ακόμα η κοινή υπουργική απόφαση που απαιτείται, έτσι ώστε οι εργαζόμενες αυτές να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις για τη νέα σχολική περίοδο και να μπορέσουν να απασχοληθούν με στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, με τον εκβιασμό αρκετών δημοτικών αρχών, αναγκάζονται από τα τέλη Αυγούστου και απασχολούνται ανασφάλιστες με οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να ενέχει αυτό και χωρίς σύμβαση εργασίας με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, μπαίνουν μέσα στα σχολεία να καθαρίσουν τα σχολεία και να τα προετοιμάσουν για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι αν η υπουργική απόφαση εκδοθεί περί τις 10-15 Σεπτέμβρη, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο εξαιτίας της ολιγορίας και των καθυστερήσεων από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, του Παιδείας και του Οικονομικών, αυτές οι 10-15 μέρες που θα έχουν παρέλθει μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι χαμένες ημέρες για τους εργαζόμενους, καθώς δεν μπορεί κανένας Δήμος να τις πληρώσει για την εργασία την οποία θα έχουν παράσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάθε χρόνο δηλαδή οι σχολικές καθαρίστριες δουλεύουν 10 με 15 ημέρες χωρίς να πληρώνονται, ανασφάλιστοι, συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και οι γυναίκες αυτές δεν καλύπτονται από πουθενά, δεν μπορούν ούτε στον ασφαλιστικό τους φορέα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά ούτε δηλώνονται ως εργατικό ατύχημα, και αυτό γίνεται με την συνένεση και τη συνενοχή, θα έλεγα, και των δημοτικών αρχών. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ολιγορία του Υπουργείου Εσωτερικών, των αρμόδιων μάλλον Υπουργείων, αλλά είναι και οι δημοτικές αρχές οι οποίες πιέζουν τις γυναίκες αυτές να δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστα. Οι οποίες από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως μας τα λέτε, δεν έχουν δικαίωμα ούτε άδεια, ούτε επιδόματος, τίποτα. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Σας λέω, είναι αν υπάρχει μια κατηγορία όπου υπάρχει πιο άγρια εκμετάλλευση ανθρώπου σε άνθρωπο, είναι η κατηγορία των σχολικών καθαριστριών, με πρωταγωνιστή, αν θέλετε, το ίδιο το κράτος αυτής της άγριας εκμετάλλευσης κάποιων εργαζομένων. Εκεί που μεγαλώνει και εκπαιδεύεται ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας, τα παιδιά μας, το πρώτο μάθημα το οποίο διδάσκονται είναι ότι μέσα στους χώρους αυτούς υπάρχει πιο άγρια εκμετάλλευση ανθρώπου σε άνθρωπο. Κύριε Καραγεωργόπουλε, και αν δεν κάνουμε λάθος, αυτές οι καθαρίστες, τέλος πάντων οι καθαριστές, αμείβονται αναίθουσα μόνο. Όχι για τους κοινόβους, τους χώρους. 33 ευρώ μεικτά το μήνα ανασχολική αίθουσα την οποία καθαρίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα σχολείο, ας πούμε, των 10 αίθουσών, σε ένα μικρό σχολείο των 10 αίθουσών, η σχολική καθαρίστρια για την εργασία της καθημερινά για να καθαρίζει αυτό το σχολείο των 10 αίθουσών παίρνει μόλις 330 ευρώ μεικτά, γύρω στα 250 ευρώ καθαρά. Ναι, για τους κοινόχρηστους χώρους δεν υπολογίζεται. Τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι, γυμναστήρια και όλα αυτά εξαιρούνται, δεν τα πληρώνονται. Αλλά καθαρίζονται όμως. Ότι τα καθαρίζουν. Αλλά καθαρίζονται. Είναι σκληρό αυτό που λέτε βέβαια για τις καθαρίστες και πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πολύ σημαντική η υγιεινή για τα παιδιά. Φυσικά μιλάμε για έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος που συναθρίζονται μικρά παιδιά, τα παιδιά μας, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι εργαζόμενες απασχολούνται κατά από αυτές τις συνθήκες, πολλές φορές χωρίς να τους δίνουν και τα μέσα ατομικής προστασίας. Μόλις τώρα τον Ιούλιο, μετά από δεκαετίες ολόκληρες, ψηφίστηκε νόμος όπου υπάρχει υποχρέωση να τους χορηγούν οι δημοτικές αρχές μέσα ατομικής προστασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι ίσως, ας πούμε, να είχαμε αποφύγει και άσχημα περιστατικά με θύματα μικρούς μαθητές, οι οποίοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο ή συνέβη κάποιο δυσάρεστο γεγονός εξαιτίας κάποιου μικροβίου το οποίο πήραν μέσα στα σχολεία, έτσι.
και πού να μιλήσουμε βέβαια για τα για τους υγειονομικούς υπαλλήλους που έχουν τα σχολεία στο εξωτερικό για να επιβλέπουν όλα αυτά πέρα από την καθαριότητα. Πέστε μας τώρα, ποια είναι τα αιτήματα της Ομοσπονδίας σας? Εμείς ζητάμε πλήρη απασχόληση και σταθερή εργασία για όλες αυτές τις εργαζόμενες. Είναι 9.500 σχολικές καθαρίστριες σε όλη τη χώρα. Ζητάμε να έχουν πλήρη δικαιώματα, να ψηφιστεί επιτέλους ένας νόμος που να λύγει την μακροχρόνια ομοιρία τους, γιατί μιλάμε τώρα για εργαζόμενους οι οποίοι επί 15 και 20 χρόνια απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου διαρκώς ανανεούμενες. Υποκρύπτεται σύμβαση εργασίας, εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Για ευνόητους λόγους εξακολουθούν και υπογράφουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα η σύμβαση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα. Ήταν μια υπόσχεση που έδωσε και η παρούσα κυβέρνηση σε αυτόν τον κλάδο εργαζομένων και στο κάτω-κάτω της γραφής. Από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός υπάρχει κάθε χρόνο και εγγράφεται το κονδύλι για τη σχολική καθαριότητα, ας υπάρχουν και αξιοπρεπείς συνθήκες και σχέσεις εργασίας. Είναι σε καλό δρόμο τα αιτήματά σας? Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει και την προηγούμενη σχολική χρονιά κινητοποιήσεις. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι από 1η Σεπτέμβρη πιάνουν δουλειά οι σχολικές καθαρίστες, 9.500 σχολικές καθαρίστες, υπογράφουν συμβάσεις και όλο το φθινόπωρο θα είναι ένα καυτό φθινόπωρο απεργιακών κινητοποιήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν επιτέλους τα δίκαια και μακροχρόνια, θα έλεγα, αιτήματά τους. Μάλιστα. Κύριε Καταγεωργόπουλο, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά.